Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα στους παρόντες που εύχομαι να γίνονται όλο και περισσότεροι. Καλησπέρα και σε όσους μας παρακολουθούν από απόσταση. Η σημερινή μας θεματολογία έχει σχέση με την υπερηχογραφία. Η τεχνολογία εξελίσσεται σε πολλές διαστάσεις. Δεν είναι αξιολογική και μαγνήτες. Και η υπέρηχη, χάρη και εκεί στις τεχνολογικές εξελίξεις, είναι ένας χώρος της τεχνολογίας που και αυτός εξελίσσεται και μάλιστα πολύ γρήγορα τα τελευταία χρόνια. Παρότι ιστορικά η υπέρηχη ήταν η πρώτη από τις νεότερες εικονιστικές μεθόδους, όπως τις λέγαμε πριν από 20-30 χρόνια, γιατί τώρα πια δεν μπορεί να θεωρηθεί νέα. Παρ' όλα αυτά, παρότι έχει δηλαδή μακρά διαδρομή, εξακολουθεί να εκπλήσει θετικά. Και υπάρχουν καινούργιες τεχνικές, θα ακούσουμε και αυτές σήμερα, με συγκεκριμένη εφαρμογή. Η ελαστογραφία, η ποσοτικοποίηση ιστών και κυρίως του λίπους, τα σχεδευτικά εταιρεία, που φαίνεται ότι είναι πολύ δυνατά εργαλεία σε κάποιον που τα ξέρει. Επομένως, η σημερινή συζήτηση, η σημερινή παρουσίαση είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί μας δίνει τη διάσταση των ωφελημάτων που μπορεί να έχουμε, σαν ειδικότητα, αλλά κυρίως των ωφελημάτων που μπορεί να έχουν οι άρρωστοι, από τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο της υπερηχογραφίας, που όχι μόνο είναι υποσχόμενες, αλλά νομίζω ότι σύντομα θα αντικαταστήσουν ήδη ισχύουσες πρακτικές ακτινολογικές. Ο μιλητής είναι ο πιο κατάλληλος. Ο κ. Ραφαηλίδης είναι επιμελητής, τον ξέρετε όλοι, είναι επιμελητής στο ΒΑΧΕΠΑ. Έχει ειδική εμπειρία στις συγκεκριμένες τεχνικές, γιατί βρέθηκε σε ένα περιβάλλον που αυτές οι τεχνικές, στο Κίνγκς, στο Λονδίνο, που το τμήμα το ακτινολογικό είναι προσανατολισμένο σε αυτές τις τεχνικές. Δεν θα λέγω ότι ήταν τυχερός και πήγε εκεί, θα λέγω ότι ήταν ικανός και πήγε εκεί. Ήταν ικανός και το δέχτηκε. Και έτσι λοιπόν έχει από ένα κέντρο αναφοράς την εμπειρία την προσωπική που θα μας τη μεταφέρει μέσα από αυτή την ομιλία, που ο τίτλος είναι «Πολυπαραμετρική υπερηχογραφία χρόνιας υπατική νόσου και υπατοκυταρικού καρκινώματος» και αναφέρεται επιμέρους στην ελαστογραφία, στην ποσοτικοποίηση του λίπους και στα σχεδιαγραφικά των υπηρεών. Κύριε Ραφαηλίδη, ο λόγος σας. Σας ευχαριστώ για την εισαγωγή και ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση τους καθηγητές κύριο Πρόσωπουλο και Χατζηδάκη. Είναι χαρά μου να συμμετέχω για μια ακόμα χρονιά στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα. Σήμερα λοιπόν θα συζητήσουμε για το πόσο υπέρηχος μπορεί να βοηθήσει στην χρόνια υπατική νόσο. Και συγκεκριμένα θα δούμε για την ελαστογραφία, την ποσοτικοποίηση της υπατικής στάτωσης και για τα σχεδιαγραφικά υπερήχων. Ξεκινώντας με το υπόβαθρο, γνωρίζουμε ότι η χρόνια υπατική νόσος κυρίως προκαλείται από τις ιογενείς υπατήτιδες, την κατάχρηση αλκοόλ, την μη αλκοολική υπατική στεάτωση και σπανιότερα αίτια όπως η χολική κύρωση, τα νοσήματα εναπόθεσης και τα αυτοάνωσα νοσήματα. Για να βάλουμε λίγους αριθμούς στο τραπέζι, μιλούμε για ένα πολύ συχνό φαινόμενο. Έχουμε εκατομμύρια ασθενών με χρόνιες υπατήτιδες παγκοσμίως και ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού με αυξημένο σωματικό βάρος. Η κατάσταση αναμένεται να γίνει ακόμα χειρότερη αφού αν δούμε τα δεδομένα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το ποσοστό των παχύσαρκων ατόμων ανεβαίνει συνεχώς, ειδικά στις δυτικές κοινωνίες όπως είναι η Ελλάδα. Μιλούμε λοιπόν για μια πανδημία η οποία έρχεται να αντικαταστήσει αυτήν του COVID. Να δούμε το φάσμα της χρόνιας υπατικής νόσου για το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα, ξεκινώντας από ένα φυσιολογικό ύπαρ και το δεδομένο ότι έως 30% του γενικού πληθυσμού έχει μία διαταραχή βάρου σώματος ή μία μεταβολική διαταραχή. Στην αρχή λοιπόν θα παρουσιαστεί η συσσόρευση του λίπους με τη μορφή της υπατικής στάτωσης, της μη αλκοολικής υπατικής λιπόρους νόσου, που αφορά ένα 25-40% του γενικού πληθυσμού και ένα μεγαλύτερο ποσοστό σαχαροδιαβητικών. Δεδομένα μιλούν για πάρα πολλά εκατομμύρια ασθενών παγκοσμίως. Στο επόμενο στάδιο θα αναπτυχθεί η φλεγμονή, το ίδρυμα του διάμεσου χώρου, το μπαλούνινγκ των υπατοκυττάρων και θα έρθει η μη αλκοολική στεατοϋπατήτιδα, η οποία αφορά ένα 7-30% του προηγούμενου σταδίου. Μιλάμε λοιπόν για μια αλυσίδα γεγονότων. Στο επόμενο στάδιο αρχίζει να εναποτίθεται το κολαγόνο, έρχεται η ίνωση με τελικό στάδιο την κύρωση. Και αυτό αφορά ένα 9-22% του προηγούμενου σταδίου της θεατοϋπατήτιδας. Το τελικό στάδιο είναι να αναπτυχθεί ένα υπατοκυταρικό καρκίνωμα και οι άλλες επιπλοκές, όπως η πηλαία υπέρταση, η αιμορραγία από τους χυρσούς του ισοφάγου και η υπατική εγκεφαλοπάθεια. Για να δούμε λίγο την ετήσια επίπτωση, ένα 0,5-2% της θεατοϋπατήτιδας κάθε χρόνο θα εμφανίσει ένα υπατοκυταρικό καρκίνωμα. Άρα, έχουμε βάλει όλες τις διαστάσεις του νοσήματος που πραγματευόμαστε σήμερα.
Σαν ίνωση, χαρακτηρίζουμε την αναπόθεση κολαγόνου στο υπατικό παρένχυμα, τη διαταραχή του υπατικού λοβίου σαν απάντηση σε ένα χρόνιο ερέθισμα. Υπάρχουν αρκετά ιστολογικά αισθήματα ταξινόμησης. Συνθέστερα θα ακούσετε το Metavir και κάθε στάδιο ίνωσης σχετίζεται με δυσμενέστερη κλινική έκβαση των ασθενών. Τα παραθέτοντα στάδια ίνωσης κατά Metavir από F0, που είναι το φυσιολογικό ύπαρ, αρχίζει η πηλαία ίνωση, εξελίσσεται, έχουμε διαφραγμάτια μεταξύ των υπατικών λοβίων και στο F4 είναι η κύρωση. Παραδοσιακά και ακόμα και σήμερα σε πολλές περιπτώσεις, μέθοδος αναφοράς για την ίνωση είναι η βιοψία. Παρ' όλα αυτά είναι μια επιβατική μέθοδος με επιπλοκές, με κόστος. Λαμβάνουμε ένα δείγμα όγκου που είναι 1 προς 50.000 ως προς το συνολικό όγκο του ύπατος. Άρα, με δεδομένο ότι η ίνωση μπορεί να κατανέμεται ανομοιογενώς, μπορεί κάποιος να πει ότι το δείγμα μας είναι ανεπαρκές και θα ήταν προτιμητέο να έχουμε μια απεικονιστική μέθοδο που μπορεί να δείξει όλο το υπατικό παρένχυμα. Επιπλέον, κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι το να ταξινομήσουμε την ίνωση κατηγορικά δεν αντανακλά την πραγματική διάσταση του φαινομένου που, όπως δείξαμε προηγουμένως, είναι συνεχές και εξελισσόμενο. Υπάρχει βέβαια η ασυμφωνία μεταξύ παρατηρητών ακόμα και για την ιστολογική ταξινόμηση. Άρα η βιοψία είναι ακατάλληλη για το screening, τον προσυμπτωματικό έλεγχο ενός μεγάλου πληθυσμού και βέβαια είναι ακατάλληλη για να παρακολουθήσει ένα νόσημα που μπορεί να έχει γρήγορες αλλαγές, ακόμα και με τροποποίηση του τρόπου ζωής. Τι άλλες επιλογές έχουμε λοιπόν? Για πάρα πολλά χρόνια χρησιμοποιούνταν το FIB και χρησιμοποιείται ακόμα το FibroScan, όπως λέμε, η παροδική ελαστογραφία. Είναι μία ακτινολογική μέθοδος, δεν παράγει εικόνα, τη χρησιμοποιούν οι γαστροεντερολόγοι και όπως βλέπουμε εδώ πρόκειται για έναν στυλαιό ο οποίος ασκεί μηχανική πίεση στο δέρμα, παράγει μία δέσμη υπερήχων η οποία αντανακλάται από τους ιστούς και δημιουργεί τα εγκάρσια κύματα. Μετρώντας λοιπόν την ταχύτητα των εγκαρσίων κυμάτων, το μηχάνημα μπορεί να μετατρέψει τη μέτρηση σε κιλοπασκάλ και όπως βλέπουμε εδώ να δώσει μία τιμή που αντιστοιχεί στη σκληρότητα του ύπατος. Είπαμε ότι δεν παράγει εικόνα. Άρα, σε παχύσαρκους ασθενείς, σε ασθενείς με ένα υπάτωμα, στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε τι μετράμε ή όταν υπάρχει μεγάλη ασχετική συλλογή. Δεν χρησιμοποιείται στο σπλήνα, ενώ σαν κριτήριο ποιότητας η συσκευή δεν δίνει τιμή όταν δεν έγινε σωστή μέτρηση. Ερχόμαστε λοιπόν στα ακτινολογικά εργαλεία με πρώτη την point CRG ευελαστογραφία, όπως βλέπουμε εδώ. Χρησιμοποιούμε ηχοβολέα ακτινολογικό, παράγεται β' mode εικόνα. Και παράγουμε έναν ισχυρό παλμό υπερήχων, εξού και όρος Acoustic Radiation Force Impulse, που θα το δείτε συχνά. Ο παλμός αυτός σκεδάζεται από τους ιστούς, δημιουργούνται εγκάρσια κύματα και μπορούμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο, εξού και point CRG ευελαστογραφία, να μετρήσουμε την ταχύτητα των κυμάτων. Βάσει της εξίσωσης παράγεται η μέτρηση σε κιλοπασκάλ. Οφείλουμε να πάρουμε 10 μετρήσεις από το ίδιο σημείο, να υπολογίσει το μηχάνημα τη διάμεσο τιμή και αυτή μπαίνει στο φόρισμα της εξέτασης. Χρησιμοποιείται και στο σπλήνα, ενώ σαν κριτήριο ποιότητας παίρνουμε το λόγο του ενδοτεταρτημοριακού εύρους με τη διάμεσο τιμή και αυτό πρέπει να είναι μικρότερο από 30% για κιλοπασκάλ ή 15% αν χρησιμοποιούμε τα μέτρα να στεκόμαι. Μόνο αν πληρείται αυτό το κριτήριο, η μέτρησή μας είναι σωστή. Στην 2D CRG ευελαστογραφία, ο ηχοβολέας παράγει πολλούς παλμούς υπερήχων σε διαφορετικά βάθη και σε παρακείμενα σημεία. Έτσι, λοιπόν, έχουμε ένα τετράγωνο 20 τετραγωνικών εκατοστών, στο οποίο βλέπουμε με χρώμα την ταχύτητα των εγκαρσίων κυμάτων. Και μέσα σε αυτό τοποθετούμε ένα δειγματοληπτικό σημείο, από το οποίο, προσέξτε, περιέχει πάρα πολλά σημεία point CRG ευελαστογραφίας. Άρα, αρκούν 5 μετρήσεις, υπολογίζουμε τη διάμεσο τιμή, το λόγο IQR Median. Και πάλι πρέπει να είναι κάτω από 30%. Και εν τη 2D μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και για το σπλήνα, σαν έναν έμεσο βιοδείκτη πηλαίας υπέρτασης, ενώ οι κατασκευαστές δίνουν και χρωματικούς χάρτες ποιότητας για να ξέρουμε πού έχουν γίνει πιο σωστές μετρήσεις. Θα το δείξουμε στη συνέχεια. Τώρα, ο δεκάλογος για τη σωστή τεχνική της ελαστογραφίας, τόσο της point όσο και της 2D, ο ασθενής θα πρέπει να είναι νηστικός για 6 ώρες και ξεκούραστος για ένα δεκάλεπτο. Άρα, αρκετός χρόνος για να κάνουμε το συμβατικό υπερηχογραφικό πρωτόκολλο και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στην ελαστογραφία. Είναι σε ύπτια θέση η ελαφρά αριστερά decubitus και το δεξί χέρι σε ανάταση. Χρησιμοποιούμε τη μεσοπλεύρια προσπέλαση και όχι την υποχόνδρια για να φέρουμε το υπατικό παρέγχημα πιο κοντά στον ηχοβολέα. Μέλημά μας είναι να έχουμε την βέλτιστη εικόνα στο B-mode, να μην έχουμε artifacts και να έχουμε καλή ποιότητα εικόνας. Συνήθως χρησιμοποιούμε τα τμήματα 7 και 8 του δεξίου λοβού. Ο παλμός πρέπει να είναι κάθετος στην κάψα του υπατος. Τώρα,
Είπαμε και πριν ότι στην πώληση έργου η βελοστρωτεία θα πάρουμε 10 μετρήσεις από το ίδιο σημείο. Στην 2D θα πάρουμε 5 μετρήσεις από το ίδιο σημείο για λόγους ακρίβειας και θα υπολογίσουμε τη διάμεσο τιμή. Μπορεί η ίνωση όμως, όπως είπαμε, να είναι γεωγραφική και γι' αυτό θα έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε ένα δεύτερο πακέτο μετρήσεων σε άλλο σημείο ή και σε ένα τρίτο σημείο. Ο ασθενής πρέπει να έχει σε ουδέτερη θέση την αναπνοή του. Η μέτρησή μας θα γίνει τουλάχιστον 2 εκατοστά κάτω από την κάψα των κλήσεων, για να μην πάρουμε ψευδώς αυξημένες τιμές σκληρότητας και όχι πιο βαθιά από 6 εκατοστά, γιατί εξασθενεί η δέσμη των υπερήχων. Φυσικά, αποφεύγουμε όλα τα artifacts της BMO τεχνικής. Τώρα, παράγοντες που μπορεί να θολώσουν τα νερά και να επηρεάσουν τη μέτρηση είναι σαφώς η μια οξία υπατική νόσος. Αν έχουμε πενταπλάσια αύξηση των τρασαμινασών, τότε το ύπαρ είναι ψευδόσκληρο γιατί υπάρχει ίδημα. Άρα αυτό θέλω να μείνει, η ελαστογραφία μετράει τη σκληρότητα του ύπατος. Εάν πληρούνται προϋποθέσεις, τότε έμεσα συνάγουμε συμπέρασμα για ίνωση. Σε μια οξία υπατική νόσο μετράμε εσφαλμένα το ίδημα. Αντίστοιχα, η καρδιακή ανεπάρκεια και η χολόσταση επίσης μετρούν ψευδώς αυξημένες τιμές. Άρα δεν είναι η ελαστογραφία για αυτούς τους ασθενείς. Έχουμε τεχνολογικούς παράγοντες που θα μας επηρεάσουν τη μέτρηση, το αν υπάρχει μεγάλη συλλογή υγρού, αν ο ασθενής εισέπνευσε. Ο αριστερός λόγος πάντοτε δίνει ανακριβείς μετρήσεις, διότι έχουμε τον παλμό της καρδιάς και βέβαια αν ο ασθενής έχει φάει. Όλα αυτά θα μας επηρεάσουν την ελαστογραφία. Και θέλω να μείνει ότι δεν συγκρίνουμε τιμές από διαφορετικούς κατασκευαστές. Ακόμα και από διαφορετικές τεχνικές του ίδιου κατασκευαστή, δεν είναι εντελώς συγκρίσιμες οι τιμές που παίρνουμε. Κάθε τεχνική και κάθε κατασκευαστής έχει τις δικές του τιμές κατοφλίου. Μερικά παραδείγματα για τα κριτήρια ποιότητας. Άλλοι κατασκευαστές δίνουν το ποσοστό των έγκυρων μετρήσεων. Κάποιοι κατασκευαστές στην Boeing δεν δίνουν μέτρηση, όπως το Fingers κάνει. Και στην 2D συχνά θα δείτε χρωματικούς χάρτες ποιότητας που μας βοηθούν να τοποθετήσουμε στο σωστό σημείο τη μέτρησή μας. Και η ελαστογραφία έχει artifacts. Τα αγγεία, εδώ ένας κλάδος σπηλαίας, και τα χωριφόρα δεν δημιουργούν εγκάρσια κύματα, άρα δεν έχουμε τιμή. Βλέπουμε την αυξημένη σκληρότητα από την κάψα του ύπατος. Βλέπουμε τι γίνεται όταν ο υπέρηχος δεν είναι κάθετος στην κάψα. Παρατηρήστε την διάθλαση των κυμάτων εδώ. Θα αποφύγουμε αυτό το σημείο και θα μετρήσουμε εδώ. Συχνά στην 2D θα δείτε στικτά σημεία διαφορετικού χρώματος. Αυτό συμβαίνει διότι υπάρχει κάποια δομή, ένα αγγείο, ίσως μια επασβέστρωση ή ένα χωριφόρο που είναι πλησίον του πεδίου απεικόνισή μας, μπροστά ή πίσω. Δεν το απεικονίζουμε λοιπόν με το BMOD. Παρ' όλα αυτά μας επηρεάζει την τιμή στην 2D ελαστογραφία. Αποφεύγουμε αυτά τα σημεία και μετράμε αλλού. Εδώ βλέπουμε την απορρόφηση εν το βάθη. Και θέλω να προσέξετε ότι αυτά τα artifacts μπορεί να μην φαίνονται στο χρωματικό χάρτη ποιότητας. Άρα, πριν τοποθετήσουμε το πεδίο μέτρησης, κοιτούμε και συνεκτιμούμε και τις δύο εικόνες. Τώρα, μετρήσαμε μια τιμή λοιπόν εγκαρσίων κυμάτων. Μπορούμε να ονοματίσουμε το στάδιο ίνωσης, αν είναι ένα ή δύο? Η απάντηση είναι όχι. Πάρα πολλές μελέτες απέδειξαν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αλληλεπικάλυψη μεταξύ των σταδίων ίνωσης. Δεν μπορούμε να πούμε με μια τιμή μέτρησης το στάδιο της ίνωσης. Έρχεται λοιπόν το 2020 η Society of Radiologists in Ultrasound να προτείνει ότι αυτό που χρειαζόμαστε τελικά για την κλινική πράξη είναι μια χαμηλή τιμή που θα μας αποκλείει την ίνωση και μια υψηλή τιμή για να βάλει τη διάγνωση της compensated advanced chronic liver disease, της προχωρημένης ίνωσης ουσιαστικά. Αλλά να σκεφτούμε τι εννοούμε τιμή κατοφλίου. Για ποιο νόσημα, την υιογενή υπατήτηδα, την αλκοολική στεατοϋπατήτηδα, με ποια τεχνική, την Boeing T2D και από ποιον κατασκευαστή. Όλα αυτά λοιπόν δημιούργησαν μια μεγάλη ετερογένεια την τελευταία δεκαετία που καθυστέρησε την καθιέρωση της μεθόδου. Από τη μία υπήρχε το Fibroscan, ένας κατασκευαστής, ένα probe, μια τεχνική που μελετήθηκε πάρα πολύ καλά και ο ακτινολογικός κόσμος έφερε μια πληθώρα τεχνολογιών που άργησαν να μελετηθούν και γι' αυτό δεν έχουμε δει ακόμα να καθιερώνεται η μέθοδος. Παρ' όλα αυτά, ο RSNA και η Quantitative Imaging Biomarkers Alliance δημιούργησε μια ομάδα η οποία δημιουργεί φάντομ και επιβάλλει στους κατασκευαστές την ομοιογενοποίηση των τεχνικών τους. Στόχος λοιπόν είναι άμεσα να γίνουν αναπαραγώγιμες και συγκρίσιμες συμμετρήσεις και εξού και αισιοδοξούμε ότι στα επόμενα λίγα χρόνια θα γίνουν ακόμα καλύτερες οι τεχνολογίες που διαθέτουμε. Επιστρέφουμε λοιπόν σε αυτό το πολύ σημαντικό κείμενο, την κατευθυντήρια οδηγία της SRU του 2020. Ενθαρρύνω όποιον ασχολείται με την ελαστογραφία να το μελετήσει. Δίνουν ένα κανόνα των τεσσάρων που αφορά Point και του DC Airwave ελαστογραφία,
υιογενείς υπατήτηδες και μη αλκοολική υπατική στεάτωση και είναι, όπως λένε, vendor neutral. Δεν επηρεάζεται λοιπόν από τον κατασκευαστή. Ο κανόνας λέει ότι μέχρι 5 κιλοπασκάλ το υπατικό παρέχημα είναι φυσιολογικό. Μέχρι 9 κιλοπασκάλ και αν δεν έχουμε κλινικά σημεία, αποκλείεται σημαντική ίνωση. 9 με 13 κιλοπασκάλ είναι το θολό σημείο που χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος. Πάνω από 13 και 17 κιλοπασκάλ διαγνώσκουμε την ίνωση και την κύρωση με την κλινικά σημαντική πηλαία υπέρταση. Στο έγγραφο αυτό επίσης αναφέρεται ότι για τους παιδιατρικούς ασθενείς δεν υπάρχουν τιμές κατοφλίου. Δεν έχουν γίνει μεγάλες μελέτες με ιστολογική επιβεβαίωση. Άρα ο κάθε ασθενής είναι το κοντρόλ του εαυτού του και θα παρακολουθήσουμε αν η τιμή της ελαστογραφίας ανεβαίνει ή κατεβαίνει. Στην μη αλκοολική υπατική στεάτωση προτείνεται να χρησιμοποιείται ακόμα χαμηλότερο κατόφλι, άρα ήδη από τα 7 ή τα 9 κιλοπασκάλ να προχωρούμε σε περαιτέρω έλεγχο. Ενώ αν κάποιος θέλει απλά μια τιμή για να αποκλείσει τη σημαντική ίνωση, οι έξπερ προτείνουν τα 7 κιλοπασκάλ. Ποιες είναι οι ενδείξεις για ελαστογραφία? Να βαθμονομήσουμε αρχικά την ίνωση σε έναν ασθενή με χρόνια υπατήτηδα ή σε προσυμπτωματικό έλεγχο ενός ασθενούς με μη αλκοολική υπατική στεάτωση. Να παρακολουθήσουμε έναν ασθενή μετά από βιοψία για να δούμε πώς εξελίσσεται η ίνωση και για να παρακολουθήσουμε αν υπάρχει απάντηση σε θεραπεία. Ξέρουμε ότι σήμερα έχουμε θεραπείες που αντιστρέφουν την ίνωση. Άρα μπορούμε αυτό να το τεκμηριώσουμε με ελαστογραφία και να μην υποβάλουμε τον ασθενή σε αλλεπάλληλες βιοψίες. Και βέβαια να διερευνήσουμε μια αγνώστη αιτιολογίας πηλαία υπέρταση. Πάρα πολλές μελέτες έχουν ασχοληθεί με την ακρίβεια της ελαστογραφίας. Δεν θα σας κουράσω, ας μείνει ότι το FibroScan είναι πάρα πολύ καλά καθιερωμένο, με πολύ καλή διαγνωστική ακρίβεια. Η Point CR Wave ελαστογραφία θεωρείται σήμερα ισοδύναμη του FibroScan. Η 2D CR Wave ελαστογραφία μελετήθηκε πιο πρόσφατα. Φαίνεται να έχει προβάδισμα και από το FibroScan και από την Point CR Wave ελαστογραφία για να αναδείξει την ίνωση. Άρα και οι τρεις μέθοδοι έχουν πολύ καλή διαγνωστική ακρίβεια. Τώρα, πώς παρακολουθούμε έναν ασθενή με την ελαστογραφία? Για τις μεν υιογενείς υπατήτηδες, πρέπει να θυμόμαστε ότι άπαξ και επιτύχει η αντιοικητική θεραπεία, θα δούμε μια γρήγορη πτώση της ταχύτητας των εγκαρσίων κυμάτων, ακόμα και αν υπάρχει κύρωση. Και αυτό συμβαίνει διότι υποχωρεί η φλεγμονή, υποχωρεί το είδημα και άρα θα δούμε αυτή την πτώση της σκληρότητας. Θυμηθείτε ότι η ελαστογραφία μετράει σκληρότητα, όχι αποκλειστικά την ίνωση. Άρα, σαν baseline τιμή, θα πάρουμε την τιμή μετά από την επιτυχή θεραπεία. Όταν παρακολουθούμε ένα ασθενή, χρησιμοποιούμε τη μεταβολή της ταχύτητας των εγκαρσίων κυμάτων. Είναι καλύτερο από το να βασιζόμαστε στις τιμές κατοφλίου. Κάθε ασθενής είναι το κοντρόλ του εαυτού του και θέλουμε να δούμε μια μεταβολή τουλάχιστον 10% για να πούμε ότι είναι σημαντική. Και βέβαια, με αυτή τη λογική, η CR Wave ελαστογραφία μπορεί να παρακολουθήσει οποιοδήποτε νόσημα, όχι μόνο την ισιογενής υπατήτηδες και την μη αλκοολική υπατική στεάτωση. Είπαμε ότι στην Point CR Wave ελαστογραφία θέλουμε 10 μετρήσεις για να βγάλουμε τη διάμεσο τιμή. Πρόσφατες μελέτες λοιπόν έδειξαν ότι και οι 6 μετρήσεις και οι 5 μετρήσεις παράγουν μια διάμεσο τιμή που έχει καλή συμφωνία με την διάμεσο τιμή των 10 μετρήσεων και έχει ισοδύναμη διαγνωστική ακρίβεια. Δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά. Άρα μπορούμε με ασφάλεια να πραγματοποιούμε 5 ή 6 μετρήσεις Point CR Wave ελαστογραφίας, αρκεί να τηρούμε το κριτήριο του IQR Median κάτω από 30%. Ένας αλγόριθμος που δείχνει πώς διαχειριζόμαστε τους ασθενείς αυτούς, πέρα από το ιστορικό και τον αρχικό εργαστηριακό έλεγχο, υπολογίζει το δείκτης FIB4 με τρασαμινάσεις, αιμοπετάλεια και ηλικία. Αν είναι χαμηλός, μπορούμε απλά να τροποποιήσουμε τον τρόπο ζωής και να τον παρακολουθήσουμε τον ασθενή. Αν το FIB4 είναι υψηλό, ερχόμαστε στην ελαστογραφία. FibroScan στο παλιότερο αυτό έγγραφο. Σήμερα μπορούμε και 2D Point CR Wave ελαστογραφία. Αν είναι κάτω από 8 kPa, παρακολούθηση. Αν είναι πάνω, κάνουμε εξειδικευμένα ορολογικά τεστ και είτε τον κατατάσσουμε σαν σημαντική ίνωση, είτε αν υπάρχει διαφωνία των μεθόδων, έχει θέση η υπατική βιοψία. Κλείνουμε λοιπόν με το κομμάτι της ίνωσης και ερχόμαστε στην υπατική στεάτωση. Σαν στεάτωση αναφερόμαστε στην εναπόσταση λιπιδίων σε τουλάχιστον 5% των υπατοκυττάρων. Αίτια είναι η μη αλκοολική υπατική λιπόδης νόσος του ύπατος ή όπως λέγεται σήμερα metabolic associated fatty liver disease στα πλαίσια του μεταβολικού συνδρόμου και το συνδυασμό με το σαχαρόδη διαβήτη, η κατάχρηση αλκοόλ, φαρμάκων ή η παρουσία της λιπιδεμιών.
Κατά αντιστοιχεία με το σύστημα F, χρησιμοποιούμε ένα ιστολογικό σύστημα ταξινόμησης κατά S, με S0 να είναι κάτω από 5% λίπος σε υπατοκύτταρα, ή έχουμε ήπια, μέτρια και σοβαρού βαθμού στεάτωση όταν πάνω από 66% των υπατοκυττάρων έχουν εσωτερικά λιπίδια. Γιατί να ποσοτικοποιήσει κάποιος την υπατική στεάτωση? Πρώτα-πρώτα για να μπορεί να παρακολουθήσει αν μια τροποποίηση του τρόπου ζωής ή μια θεραπεία έχει αποτέλεσμα στην κλινική πράξη. Δεύτερον, για ερευνητικούς σκοπούς, για να δοκιμάσουμε νέες θεραπείες. Είπαμε ότι μια αλκοολική λιπόδυση του ύπατος είναι μια πανδημία που έρχεται και η φαρμακοβιομηχανία έχει μεγάλο ενδιαφέρον να βρει φάρμακα για να σταματήσει ή να αναστρέψει την συνέχεια του φαινομένου αυτού. Και πολύ σημαντικό για να ανιχνεύσουμε εκείνους τους ασθενείς που είναι σε υψηλό κίνδυνο, ακόμα και αν έχουν μια ήπια στεάτωση. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι ασθενείς με ένα φολουτού, όσο μεγαλύτερο βαθμό στεάτωση έχουν, σαφώς τόσο μεγαλύτερη θνησιμότητα. Και μιλάμε για θνησιμότητα από κύρωση, υπατοκυταρικό καρκίνο, καρδιαγγειακά νοσήματα, αλλά και εξωυπατικές κακοήθειες. Το σημαντικό λοιπόν είναι ότι αυτός ο αυξημένος κίνδυνος αφορά ήδη τον ασθενή με ήπια στεάτωση. Αυτόν δηλαδή που δεν θα φανεί στον BMOD, όπως θα δούμε, δεν έχει αυξημένη σκληρότητα στην ελαστογραφία, που μόνο μια ποσοτική μέθοδος θα τον δείξει. Και η μυηνοτική στεάτωση, δηλαδή τα πρώτα στάδια, έχουν αυξημένο κίνδυνο συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό. Άρα χρειαζόμαστε μια μέθοδο να μπορεί να εντοπίσει την ήπια στεάτωση. Παραδοσιακά, τη λιποδύση τη βλέπουμε με την BMOD μέθοδο. Γνωρίζουμε ότι όσο πιο υπερηχογενές είναι το ύπαρτο, τόσο πιο λιπόδες είναι. Ασαφοποιούνται τα όρια των Αγίων, οι τηλαίες τριάδες και όταν είναι πολύ σοβαρή η λιπόδης διήθηση, δεν βλέπουμε τα εντοβάθη τμήματα του δεξιού λοβού. Θυμηθείτε όμως ότι η στεάτωση θα ανιχνευτεί με το BMOD μόνο όταν 20-30% των υπατοκυττάρων περιέχουν λιπίδια. Άρα, οι ασθενείς που έχουν από 5-20% με την ήπια στεάτωση έχουν αυξημένο κίνδυνο, όπως είδαμε, και δεν μπορούμε να τους ανιχνεύσουμε με τον συμβατικό υπέρηχο. Για να δούμε το μέγεθος του προβλήματος, μελέτες έχουν δείξει ότι αν ρωτήσεις δύο ακτινολόγους για το αν ένα ύπαρ έχει λίπος ή όχι, 72% θα συμφωνήσουν. Τον ίδιο ακτινολόγο, αν του δείξεις την ίδια εικόνα δύο φορές, 76% θα συμφωνήσει. Όσο δε για τη βαρύτητα, λιγότερο από 60% θα συμφωνήσουμε. Υπάρχει ανομοιογένεια και λόγω του ηχοβολέα και της συχνότητας που χρησιμοποιούμε, λίγο καλύτερα τα πράγματα αν κοιτάξουμε τα όρια των υπατικών φλεγών. Άρα δεν μπορούμε να καθοδηγήσουμε θεραπεία με βάση το BMOD. Και δείτε το ίδιο ύπαρ στον ίδιο ασθενή, παίζοντας λίγο το gain, τη συχνότητα του ηχοβολέα, πόσο διαφορετικό μπορεί να φαίνεται. Άρα δεν μας κάνει το BMOD, θέλουμε κάτι διαφορετικό. Υπάρχει ο υπατονεφρικός δείκτης, που δεν είναι τίποτα άλλο από την ποσοτικοποίηση της οικογένειας σε δύο σημεία που θα καθορίσει ο ακτινολόγος, στο ύπαρ και στο νεφρικό φλοιό. Παράγεται ένας λόγος όταν είναι κοντά στο ένα υψηλογικό, αν είναι αυξημένος, υπάρχει λιπόδης διήθηση. Και εδώ όμως χάνουμε την ήπια στεάτωση όπως τη χάνουμε με τον BMOD. Εδώ έχουμε την επίδραση του βάθους, του gain, του πού είναι το focus της υπηρογραφικής δέσμης. Υπάρχει ανισοτροπία, η γωνία με την οποία σαρώσαμε τον νεφρό και άρα η οικογένειά του μπορεί να αλλάζει. Για να μην θυμηθούμε βέβαια τη χρόνια νεφρική νόσο, που ο παρονομαστής μας χαλάει όταν έχουμε αυξημένη οικογένεια του φλοιού. Άρα μέθοδος με προβλήματα. Η οπισθοσκέφαση είναι ένα άλλο φαινόμενο που έχει χρησιμοποιηθεί. Όσο περισσότερα λιποκύτταρα έχουμε, τόσο περισσότερο σκεδάζεται ο υπέρηχος προς κάθε κατεύθυνση. Μπορεί να μετρηθεί αυτό το φαινόμενο και έχει καλή σχέση με το MRPDFF, την Gold Standard μέθοδο σήμερα του μαγνητικού τομογράφου. Έχει καλή ευαισθησιακή ειδικότητα, όμως δεν έχει χρησιμοποιηθεί αρκετά από τους κατασκευαστές μέχρι σήμερα. Η εξασθένιση είναι ένα φαινόμενο που έχει χρησιμοποιηθεί σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Ξέρουμε ότι καθώς οι υπέρηχοι διαδίδονται στους ιστούς, εξασθενούν λόγω και οπισθοσκέδασης και της απορρόφησης από τους ιστούς. Από τα φοιτητικά μας χρόνια θυμόμαστε ότι η απορρόφηση εξαρτάται από το βάθος, τη συχνότητα που εκπέμπουμε και την ποιότητα του ιστού. Άρα, όσο περισσότερο λιπόδες είναι το ύπαρ, τόσο πιο πολύ απορροφά τη δέσμη. Και μπορούμε να το μετρήσουμε σε ντεσιμπέλ ανά εκατοστό ανά μεγαχέρτζ. Αυτή η αρχή χρησιμοποιήθηκε και από το CAP, το Control Attenuation Parameter, που ήταν το στοιχείο του FibroScan που έδινε εκτίμηση για λιπόδη διήθηση. Προσοχή στον συγχυτικό παράγοντα που είναι η εναπόθεση σιδήρου στο υπατικό παρένχυμα.
Ένα παράδειγμα λοιπόν τέτοιας τεχνολογίας, το Ultrasound Guided Attenuation Parameter της GE, βλέπουμε ένα χρωματικό χάρτη που δείχνει την απορρόφηση της δέσμης, το ορθογώνιο κατά μήκος του οποίου μετράμε και οι τιμές σε δεσιμπέλα ανά εκατοστό που προκύπτουν. Πολύ καλή συσχέτιση με το MRPDFF, ακόμα και σε παχύσαρκους ασθενείς, πολύ καλή σχέση με την ιστολογία και βλέπουμε τις προτινόμενες τιμές κατοφλίου και την καμπύλη κάτω από την, το εμβαδόν της καμπύλης, τη διαγνωστική ακρίβεια δηλαδή. Μελέτες μιλούν για καλύτερη διαγνωστική ακρίβεια από το CAP, το στοιχείο του Fibrocan, και έχουμε πολύ καλή συμφωνία παρατηρητών. Η ταχύτητα του ήχου είναι ακόμα ένα φαινόμενο που έχει χρησιμοποιηθεί. Ο ήχος διαδίδεται με διαφορετική ταχύτητα σε διαφορετικούς ιστούς. Όσο πιο λιπόδες είναι το ύπαρκ, τόσο περισσότερο μειώνεται η ταχύτητα διάδοσης. Ένας κατασκευαστής μόνο έχει χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνολογία σε ένα μοντέλο. Έχει καλή ακρίβεια, όμως ακόμα μελετάται. Επηρεάζεται από τη θερμοκρασία και από άλλα χαρακτηριστικά του ιστού, άρα είναι μια τεχνολογία που τώρα ακόμα εξετάζεται. Πριν από 2 χρόνια περίπου, η Siemens λάνσαρε το Ultrasound Derived Fat Fraction, μια τεχνολογία η οποία συνδυάζει την απορρόφηση και την οπισθοσκέδαση. Τα δεδομένα έχουν σταθμιστεί με το MRPDFF και έτσι είναι σε θέση αυτή η τεχνολογία να δίνει σαν αποτέλεσμα ποσοστό λίπους. Και βλέπετε ένα παράδειγμα, 14% ποσοστό λίπους σε αυτό το ΥΠΑ. Συνδυάζεται δε με πολλά σημεία πόνηση αργοήβη ελαστογραφίας, άρα σε μια λογική one-stop-shop. Με ένα κουμπί έχουμε και ίνωση και υπατική στάτωση. Είναι γρήγορη τεχνική και από μια δημοσίευση που έχει γίνει έχει καλή διαγνωστική ακρίβεια με αντίστοιχες τιμές κατοφλίου. Βλέπουμε λοιπόν σε ένα έγγραφο της ΚΥΠΑ όλες τις μελέτες που έχουν γίνει και τις διάφορες τεχνολογίες που υπάρχουν για τη λιπόδη διήθηση. Το CAP, η μη ακτινολογική μέθοδος του Fibrocan, έχει μελετηθεί βέβαια καλύτερα από όλες γιατί είναι πιο παλιά. Όλες οι υπόλοιπες ακτινολογικές μέθοδοι έχουν 9 ή και λιγότερες δημοσιευμένες μελέτες. Θέλω λοιπόν να μείνει ότι είναι ένα πεδίο που τώρα αρχίζει, είναι ένα πεδίο που ερευνάται τώρα και πιστεύω ότι στην επόμενη δεκαετία θα γίνει κομμάτι της καθημερινής κλινικής πράξης. Ερχόμαστε λοιπόν στο τρίτο κομμάτι που είναι τα σκιαγραφικά υπερήχων και η χρόνια υπατική νόσος. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να χαρακτηρίσουμε μια εστιακή βλάβη, να διερευνήσουμε τυχόν επιπλοκές ή για να παρακολουθήσουμε βλάβες μετά από θεραπεία. Η μη αλκοολική υπατική στεάτωση είναι κατά κανόνα μια διάχυτη νόσος. Μπορεί όμως να είναι γεωγραφική ή να δημιουργήσει εντοπισμένες αλλοιώσεις, όπως είναι η εντοπισμένη λιπόδης διήθηση και η νησίδα υγιούς υπατικού παρενχήματος. Η διάγνωση είναι συνήθως εύκολη λόγω της τυπικής θέσης, υποκαψίως, στην πύλη του ύπατος, παρά την κήτη της χολιδόχου. Παρ' όλα αυτά, σε κάποιες περιπτώσεις, αν υπάρχει ιστορικό κακοήθειας και μπορεί να είναι μια μετάσταση ή αν έχουμε μια προχωρημένη κύρωση, μπορεί να προβληματιστούμε διαφοροδιαγνωστικά, μήπως είναι κάποιο εμπατοκυταρικό καρκίνωμα. Εάν χορηγήσουμε μικροφυσαλίδες, οι βλάβες αυτές είναι απολύτως ισοεμπλουτιζόμενες προς το παρακείμενο παρένχημα ή σε μελέτη που έγινε με ποσοτυποποίηση, με τεχνική perfusion, με μικροφυσαλίδες, φάνηκε ότι ήταν υποεμπλουτιζόμενες. Δεν έχουμε όμως αρτηριακό υπερεμπλουτισμό, δεν έχουμε απόκληση, άρα δεν έχουμε κανένα έβριμα ύποπτο για κακοήθεια. Το πολύ γνωστό σε όλους φάσμα της υπατοκαρκινογένεσης από τα αναγεννητικά και δυσπλαστικά οζίδια στα καλής μέτριας και πτωχής διαφοροποίησης υπατώματα. Αυτό που αλλάζει είναι η μείωση της πηλαίας λιβικής αιμάτωσης και της φυσιολογικής υπατικής αρτηρίας, ενώ σταδιακά εμφανίζονται τα νεόπλαστα τριχοειδή που φέρουν αρτηριακό αίμα. Αυτές είναι λοιπόν οι αλλαγές που δημιουργούν το πρότυπο που βλέπουμε στον εμπλουτισμό είτε με αξονικό, είτε με μαγνήτη, είτε και με υπέρηχο. Το αναγεννητικό του δυσπλαστικό οζίδιο το βρίσκουμε συχνά και σε μεγάλους αριθμούς έδαφος κύρωσης. Μπορεί να είναι υποϊχοϊκά, όπως σε αυτήν εδώ την περίπτωση. Αν χορηγήσουμε μικροφυσαλίδες, θα είναι ισοεμπλουτιζόμενο προς το λιπό παρέχημα. Είναι μια βλάβη Lyrads 3 και στη συγκεκριμένη περίπτωση αποδείχθηκε ένα αναγεννητικό οζίδιο. Τώρα, οι ασθενείς που βρίσκονται σε κίνδυνο για τα ΚΚ υποβάλλονται σε υπερηχογραφικό screening κάθε 6 μήνες. Άρα, συνήθως το υπάτωμα ξεκινάει σαν ένα, το ανοιχνεύουμε σαν ένα μικρό οζίδιο λίγων εκατοστών. Μπορεί να είναι αυξημένη ηχογένεια, άρα δεν βαφιαζόμαστε να βαφτίσουμε σαν αιμαγγείωμα μια υπερηχογενία λύση σε ένα κυρωτικό ύπαρ. Αν είναι μικρό, κάτω από 2 εκατοστά, οι συμβατικές μέθοδοι δεν δείχνουν εσωτερική αγκίωση. Αν είναι πιο μεγάλο, θα έχουμε αυξημένη εσωτερική αγκίωση. Στον υπέρηχο μυσκιαγραφικό, τα 3 κριτήρια του Lyrads 5 είναι αρτηριακός υπερεμπλουτισμός, καθυστερημένο και ήπιο washout και μέγεθος πάνω από 1%. Αν δούμε αυτά τα 3 στοιχεία, τότε βάζουμε τη διάγνωση του υπατοκυταρικού καρκινόματος
χωρίς βιοψία και προχωρούμε σε θεραπεία. Λίγες περισσότερες λεπτομέρειες. Είπαμε, υπάρχει αρτηριακός υπερεμπλουτισμός που μπορεί να είναι ομοιογενής ή ετερογενής, αλλά δεν πρέπει να είναι περιφερικός. Αν δούμε δακτυλιοειδή υπερεμπλουτισμό, μιλούμε για LRM, άρα μη υπατοκυταρικής αρχής κακοήθειας. Αν προσέξουμε, θα δούμε δυσμορφικά εσωτερικά αγγεία που δημιουργούν μια εικόνα καλαθιού αν εφαρμόσουμε την MIP τεχνική, το Maximum Intensity Projection, όπως θα δούμε. Νεκροτικές περιοχές βέβαια δεν θα εμπλουτιστούν. Και προσοχή σε ένα μικρό ποσοστό που θα μας τεθούν γιατί δεν θα έχουν αρτηριακό υπερεμπλουτισμό. Ερχόμενοι στο Wash Out. Ο υπέρηχος είναι μια real-time μέθοδος απεικόνησης, άρα μπορούμε να χρονομετρήσουμε πότε θα αρχίζει να αποπλένει η βλάβη. Αργό και ήπιο wash out δείχνει υπατοκυταρικό καρκίνωμα. Πρώιμο, και πρώιμο σημαίνει πριν το πρώτο λεπτό, και έντονο wash out δείχνει μη υπατοκυταρική κακοήθεια. Μπορεί να είναι ένα χολαγγιοκαρκίνωμα ή μια μετάσταση. Και αυτό είναι η πληροφορία που δεν μπορούμε να πάρουμε από τις θετικές εικόνες του αξονικού και του μαγνήτη. Ένα τυπικό υπατοκυταρικό καρκίνωμα από το αρχείο του τμήματός μας, κύρωση, αυξημένη σιεργοευελαστογραφία και μια υποηχοϊκή βλάβη. Αυξημένη εσωτερική άναρχη αγγείωση στην Color και Power Doppler τεχνική, χορηγούμε μικροφυσταλίδες, σαφής αρτηριακός υπερεμπλουτισμός, ομοιογενής. Στο πρώτο λεπτό η βλάβη είναι ισοεμπλουτιζόμενη. Αγνοήστε τις μικρές περιοχές νέκρωσης που δεν εμπλουτίστηκαν ποτέ. Και μετά το πρώτο λεπτό θα δούμε ήπιο και καθυστερημένο απεμπλουτισμό. Μπορούμε να σπάσουμε τις μικροφυσταλίδες, να παράγουμε το πρότυπο των εσωτερικών αγγείων με την τεχνολογία MIP και να θέσουμε τη διάγνωση του υπατοκυταρικού καρκινώματος. Αντιστοιχεία εικόνων με το μαγνήτη, αρτηριακός υπερεμπλουτισμός, πηλαία φλεβική απόκληση, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο διαγνωστικά. Σημίζω τη σημασία που έχει ο χρόνος και η ένταση για τη διαφορική διάγνωση. Περιστατικά από το τμήμα μας, μια μετάσταση με δακτυλιοειδή αρτηριακό υπερεμπλουτισμό που αποπλένει πριν το πρώτο λεπτό και στα δύο λεπτά έχει γίνει μια μαύρη τρύπα. Είναι λοιπόν ένα γρήγορο wash out μετάστασης και αντίστοιχες εικόνες του αξονικού. Στο υπατοκυταρικό καρκίνωμα, μια πολύ μικρή βλάβη με γρήγορο εμπλουτισμό και απόκληση μετά το πρώτο λεπτό και αντιστοιχεία εικόνων με το μαγνήτη. Με τον υπέρηχο μπορούμε να δούμε και τον απεικόνηση τύπου οζίδιο μέσα σε οζίδιο, τα κύτταρα δηλαδή που αποδιαφοροποιούνται και δημιουργούν ένα υπατοκυταρικό καρκίνωμα μέσα σε ένα δυσπλαστικό όζο, ένας μεγάλος υποηχοϊκός όζος εδώ που εμπλουτίζεται γρήγορα αρτηριακά. Προσέξτε ότι ένα οζίδιο είναι αυτό που θα απεμπλουτιστεί πρώτο και θα απεμπλουτιστεί ακόμα περισσότερο στην καθυστερημένη φάση. Βλέπουμε λοιπόν τη διαφορά και τον υψηλότερο βαθμό κακοήθειας του οζιδίου αυτό. Έχουν γίνει πολλές μελέτες που εξέτασαν πώς το πρότυπο εμπλουτισμό στο σκιαγραφικό διαφοροποιείται στα διάφορα κυρωτικά οζίδια, τον αναγεννητικό όζο, το δυσπλαστικό όζο και το χαμηλής και υψηλής διαφοροποίησης υπάτωμα. Όσο πιο πρόημος και έντονος είναι ο υπερεμπλουτισμός στην αρτηριακή φάση, τόσο χαμηλότερη η διαφοροποίηση και αντίστοιχα όσο πιο ήπιος και αργός, τόσο καλύτερη η διαφοροποίηση του όζου. Προσοχή ότι σε ένα ποσοστό τα καλώς διαφοροποιημένα υπατοκυταρικά καρκινώματα μπορεί να μην έχουν ούτε αρτηριακό υπερεμπλουτισμό ούτε wash out, οπότε θα έχουμε διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα. Άλλη μελέτη δε απέδειξε ότι έστω και μισό δευτερόλεπτο γρηγορότερα να έρθουν οι φυσαλίδες στον όζο σε σχέση με το ύπαρ είναι ένας προγνωστικός παράγων για υπατοκυταρικό καρκίνωμα. Δεδομένα λοιπόν που δεν μπορούμε να πάρουμε με στατικές απεικονίσεις. Στα χέρια μας σήμερα έχουμε και ποσοτική ανάλυση. Μπορούμε σε αντιστοιχεία με την CT και MR perfusion να δημιουργήσουμε παραμετρικούς χάρτες στις βλάβες του ύπατος με μικροφυσαλίδες. Μπορούμε να δημιουργήσουμε τις καμπύλες έντασης χρόνου και να πάρουμε ποσοτικά δεδομένα. Όχι μόνο για να επιβεβαιώσουμε αυτά που βλέπουμε υποκειμενικά σαν ακτινολόγοι, αλλά σημαντικότατα για να πάρουμε επιπρόσθετη πληροφορία σε δύσκολες διαφορικές διαγνώσεις, υπατοκυταρικό καρκίνωμα ή χολαγγιοκαρκίνωμα. Έχουν φανεί διαφορές στο wash-out rate μεταξύ των δύο βλαβών για την πρόγνωση του ασθενούς και για την απάντηση σε θεραπεία. Περιστατικό από το τμήμα το δείξαμε ένα μικρό υπατοκυταρικό καρκίνωμα πάνω στο μηχάνημα των υπερήχων την ώρα της εξέτασης μπορούμε να βάλουμε δύο region of interest και να πάρουμε τις καμπύλες εμπλουτισμού και τα ανάλογα ποσοτικά δεδομένα. Παραθέτω τον πίνακα CUS LIRADS, χωρίς να πω σε λεπτομέρειες για οικονομία χρόνου. Σε αντιστοιχεία με το CT και το MRI LIRADS έχουμε τις αντίστοιχες διαγνωστικές τάξεις, έναν παρόμοιο διαγνωστικό πίνακα. Τα κύρια κριτήρια εδώ είναι το μέγεθος, ο αρτηριακός υπερεμπλουτισμός, που δεν πρέπει να είναι περιφερικός ή του τύπου του αιμακιώματος, και η απόκληση, που είπαμε ότι πρέπει να είναι ήπια και καθυστερημένη.
Τα LRM κριτήρια που δείχνουν μη πατοκυταρική κακοήθεια είναι ο δακτυλοειδής υπερακτηριακός υπερεμπλουτισμός, η πρόωρη και έντονη απόκληση. Ερχόμαστε στην θρόβωση της πηλαίας. Φλέβας είναι η συχνή επιπλοκή της κύρωσης. Οι μικροφυσαλίδες σαφώς ξεπερνούν τις συμβατικές ντόπλερ τεχνικές τόσο για να εντοπίσουν τον θρόμβο όσο και για να το χαρακτηρίσουν. Ο αιμοπεταλιακός θρόμβος, ο μη νεοπλασματικός, δεν θα έχει εσωτερικό εμπλουτισμό. Ο νεοπλασματικός θρόμβος θα έχει νεοαγκύωση και εμπλουτισμό αντίστοιχο με αυτόν του όγκου προέλευσης και θα δούμε ένα πολύ χαρακτηριστικό περιστατικό στα περιστατικά μετά. Εδώ ένα παράδειγμα, πηλαία φλέβα γεμάτη με οικογενή θρόμβο, δεν έχει color doppler σήμα. Η υπατική αρτηρία που εμπλουτίζει τον θρόμβο μέσα, MIP εικόνα, τα νεόπλαστα τριχοειδή και ο περιορισμός της διάχυσης και στην αρτηριακή φάση ο εμπλουτισμός του θρόμβου της πηλαίας φλέβας. Αντίθετα, καλοήθη θρόμβος σε ασθενή με υπατικά αποστήματα, το έλλειμμα πλήρωσης, το color doppler, ο θρόμβος παραμένει μη εμπλουτιζόμενος. Καλοήθης λοιπόν αιμοπεταλιακός. Και κλείνουμε με τη χρήση του υπερήχου με σκιαγραφικό μετά από τοποπεριοχικές θεραπείες. Για το ablation, καταρχήν ο υπερήχος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πριν τη θεραπευτική συνεδρία για να καθοδηγήσει καλύτερα τη θεραπεία. Ήθιστε να παρακολουθούμε αυτούς ασθενείς ένα μήνα μετά με μαγνήτη μεσκιαγραφικό. Παρ' όλα αυτά, η βιβλιογραφία λέει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε υπέρηχο μεσκιαγραφικό και μία εβδομάδα μετά τη θεραπευτική συνεδρία με πολύ καλή ευαισθησία και ειδικότητα. Έτσι, μπορούμε να πιάσουμε νωρίτερα υπολοιπόμενο όγκο και να οδηγήσουμε πιο γρήγορα σε μία δεύτερη συνεδρία των ασθενή. Προσοχή, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον υπέρηχο άμεσα μετά το ablation, γιατί υπάρχει μια αντιδραστική υπερεμία που θα μιμηθεί έναν αρτηριακό υπερεμπλουτισμό και επίσης υπάρχουν φυσαλίδες αέρα που κάνουν την ακουστική σκιά που δεν μας επιτρέπει να εξετάσουμε. Για τον χήμιο εμβολισμό και πάλι, οι ασθενείς ένα μήνα μετά υποβάλλονται κανονικά σε αξονικό ή μαγνήτη. Και εδώ η βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι ο υπέρηχος μπορεί να εφαρμοστεί μία εβδομάδα μετά με πολύ καλή ευαισθησία και ειδικότητα. Τονίζω ότι ένα πλεονέκτημα για το χημειοεμβολισμό είναι ότι δεν έχουμε το artifact της λιπιοδόλης που έχουμε στον αξονικό τομογράφο. Έντονα υπέρπυκνη μπορεί να αποκρύψει εμπλουτισμό. Και θα δούμε τέτοιο περιστατικό στα ενδιαφέροντα περιστατικά στη συνέχεια. Επιτυχής θεραπεία σημαίνει ότι δεν βλέπω καθόλου εμπλουτισμό μέσα στη θεραπευτής αυλάδα. Δικαιούται τις πρώτες εβδομάδες να υπάρχει μια μικρή περιφερική υπερεμία. Περιστατικά από τη βιβλιογραφία, επιτυχές ablation, αιμορραγικό υλικό με αυξημένο ταφένα σήμα. Δεν υπάρχει εσωτερικός εμπλουτισμός ούτε στο μαγνήτη, ούτε στον υπέρηχο. Και δείτε το πολύ καλό spatial resolution που έχει στο εγγύς πεδίο ο υπέρηχος συγκριτικά με το μαγνήτη. Η επασβέστωση φυσικά δεν μας προβληματίζει. Άλλο περιστατικό μετά από χημειοεμβολισμό βλέπουμε δύο οζίδια, υπολοιπόμενος όγκος που επιβεβαιώνεται και με το μαγνήτη. Περιστατικά από τη βιβλιογραφία, στη συνέχεια θα δούμε παραδείγματα από το τμήμα. Συμπερασματικά λοιπόν, η χρόνια επακοινώσεως είναι σημαντικό πρόβλημα υγείας και αναμένεται να γίνει ακόμα σημαντικότερο δεδομένης της αυξητικής πορείας της μη αλκοολικής υπατικής θεάτωσης. Ο υπέρηχος σήμερα μπορεί αξιόπιστα να ποσοτικοποιήσει την ίνωση αν χρησιμοποιήσουμε ελαστογραφία τόσο σε υγιεινείς υπατήτηδες όσο και στην μη αλκοολική υπατική στάτωση και προτείνω να χρησιμοποιείτε το έγγραφο της SRU του 2020 και τον κανόνα των τεσσάρων που έδωσε. Μπορούμε σήμερα, έχουμε πολλές τεχνικές που ποσοτικοποιούν τη λιποειδήθηση του ύπατος. Είναι ένα πεδίο που τώρα ξεκινά και στα πρέπει να το αγκαλιάσουμε, να το μελετήσουμε και στα επόμενα χρόνια θα γίνει κομμάτι της κλινικής πράξης. Και φυσικά τα σκιαγραφικά υπερήχων είναι ήδη καθιερωμένα και μπορούν να χαρακτηρίσουν εστιακές βλάβες με ακρίβεια, με επαναληψιμότητα. Επιτρέψτε μου να πω ότι αν χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μέθοδο, μπαίνουμε στην καρδιά της ομάδας που διαχειρίζεται τον ασθενή και επικοινωνούμε καλύτερα και με σαφήνεια τα αποτελέσματά μας. Και με αυτό τελειώνω και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Πολύ καλή παρουσίαση, κύριε Παγκλήδη, πολύ περιεκτική για ένα θέμα που ενδιαφέρει πολλές ειδικότητες, που το ενδιαφέρον αυξάνει συνέχεια τα τελευταία χρόνια. Και για μεθόδους που έχουμε στη διάθεσή μας, φαίνεται ότι έχουν πάρα πολλές δυνατότητες, αλλά ακόμα έχουν και λίγο δρόμο για να έχουν μια πλήρη αξιόπιστη εφαρμογή. Μόνος, αυτή την ισορροπία την κρατήσατε πάρα πολύ καλά στην ομιλία σας και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί μας δώσατε όλο το πλαίσιο. Αν υπάρχουν ερωτήσεις ή διευκρινήσεις από το ακροατήριο είτε από τους συναδέλφους που είναι παρόντες είτε από όσους μας βλέπουν από μακριά,
οι συνδεδεμένοι συνάδελφοι μπορούν να κάνουν unmute τον εαυτό τους και να κάνουν την ερώτησή τους ή να σχολιάσουν. Το ίδιο βέβαια ισχύει και πιο εύκολα για τους παρόντες. Μπορούμε να υποθέσουμε πάντως ότι αυτή τη στιγμή, επειδή οι τεχνικές που μας είπατε μπορούν να χρησιμοποιηθούν με υπερήχους και αυτό κάνει τη μέθοδο πολύ πιο εύχριστη από ότι η εξωτερική τομογραφία, η μαγνητική τομογραφία, μας επιτρέπουν ένα πιο στενό monitoring του ιδίου ασθενούς στο ίδιο μηχάνημα. Δηλαδή, αν έχουμε οτιδήποτε και θέλουμε να το παρακολουθήσουμε σε κοντινά χρονικά διαστήματα, τότε μπορούμε να πιστεύουμε αυτές τις μεθόδους. Εάν έχουμε το ίδιο μηχάνημα στον ίδιο ασθενή και ενδεχομένως και με τον ίδιο εξεταστή που να είναι έμπειρος, έτσι ώστε να έχουμε κάτι που δεν μπορεί να μας το κάνει, δεν μπορούμε να το κάνουμε εύκολα με τη μαγνητική τομογραφία, συχνές επαναλήψεις. Εκεί νομίζω ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε τους μεθόδους που μας είπατε, χωρίς τις επιφυλάξεις, ίσως. Ακριβώς, ναι. Υπάρχει βέβαια η ακολουθία MRPDFF που θεωρείται το απεικονιστικό γκολ για να μετρήσουμε την υπατική στεάτωση. Υπάρχει και η μαγνητική ελαστογραφία για να μετρήσει τη σκληρότητα του ύπατος. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένα μεγάλο κόστος. Δεν πρέπει να ξεχνούμε τα νούμερα, ότι πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού έχει αυτή την νοσολογία, πρέπει να επανελέγχεται τακτικά, άρα υπάρχει ένα ζήτημα κόστους για το σύστημα υγείας. Και άρα θα πρέπει και σαν ακτινολόγοι να στραφούμε στις νέες τεχνικές των υπερήχων, είναι πολύ πιο εύκολο. Και βέβαια, αν μου επιτρέπετε και ένα σχόλιο που κάνουμε γενικότερα στην ειδικότητα τελευταία, ο υπέρηχος έχει θέση στην ακτινολογία και συχνά βλέπουμε τους νεότερους να μην δείχνουν το ίδιο ενδιαφέρον. Δεν πρέπει λοιπόν να αφήσουμε την τεχνική να εκτελείται μόνο από άλλες ειδικότητες. Πρέπει να αγκαλιάσουμε τις καινούργιες τεχνικές, να τις μάθουμε, να αποδείξουμε την αξία τους και να δείξουμε τη συμβολή της ειδικότητάς μας. Πολύ σωστό το τελευταίο σας σχόλιο. Απολύτως συνυπογράφω. Πάνω σε αυτό να συμπληρώσω ότι ενώ η μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών που εκπαιδεύονται στην εκπαιδευτική πλέον, φεύγοντας, κατέχουν πολύ καλά η τέχνη των υπερήχων. Είτε στο δημόσιο νοσοκομείο, είτε στο ιδιωτικό τομέα, κατόπιν δεν το πολύ εξασκούν ιδιαίτερα το θέμα της ελαστογραφίας και των σκευαστικών. Ένας σημαντικός παράγοντας είναι φυσικά αν πραγματικά έχουν εκπαιδευτεί σωστά ή αν είχαν την ευκαιρία να κάνουν μόνοι τους αυτές τις μεθόδους. Δύο είναι η τεχνολογία που θα έχουν εκεί που θα πάνε να δουλέψουν μετά. Και τρίτο και ένας σημαντικός παράγοντας μερικές φορές για τα σκευαστικά είναι ακόμα νομίζω ότι αρκετοί τεχνολόγοι φοβούνται μια πιθανή αλλεργία ή εμπλοκή σε σκευαστικό υπερήχο που ως 100% υπάρχει. Αυτό δεν πρέπει να το φοβόμαστε, διότι η συχνότητα αλλεργικών αντιδράσεων στις μικροφυσαλίδες είναι γύρω στο 0,0001%. Άρα είναι πάρα πολύ σπάνια. Η βιβλιογραφία δείχνει ότι είναι ίδια η συχνότητα περίπου με του μαγνητικού τομογράφου, πολύ μικρότερη από του αξονικού. Άρα είναι μικρή η πιθανότητα. Συμφωνώ και να ακουστεί αυτό και όλα τα δημόσια έγγραφα και οι κατευθυντήριες οδηγίες λένε ότι από τη στιγμή που χορηγείς μικροσελίδες πρέπει να έχεις kit ανάνυψης και το αντίστοιχο εξοπλισμό σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης. Οπότε, πράγματι, σε ένα ιδιωτικό ιατρείο πιθανόν να μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα. Σε μια ιδιωτική κλινική όμως ή σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, σαφώς δεν πρέπει να το φοβόμαστε. Ένας άλλος ανασταλτικός παράγοντας, ερωτηματικό, είναι η χρέωση. Ναι. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Δεν έχει αποζημίωση από τον ΕΟΠΗ ο υπέρηχος με σκιαγραφικό. Ούτε η ελαστογραφία έχει. Νομίζω δεν έχει. Αν μου επιτρέπετε να παρέμβω σε αυτό. Παρακαλώ, ναι, αν το γνωρίζετε βέβαια. Ναι. Ναι, δεν έχει ατυχώς ακόμη αποζημίωση από τον ΕΟΠΗ και καταβάλουμε προσπάθειες ως υπατολογική κοινότητα, εκπροσωπώντας και το Διοικητικό Σύμβουλο της Υπατολογικής Εταιρείας, να την εντάξουμε την ελαστογραφία. Επί του παρόντος όμως δεν αποζημιώνεται. Άρα και αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί δεν έχει περπατήσει ίσως η μέθοδος. Κύριε Συνάχο, εσείς που μας ακούσατε, πόσο σημαντικό από κλινικής άποψης θεωρείτε μια αξιόπιστη ελαστογραφία? Εξαιρετικά σημαντική. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ευχαριστώ και το τμήμα για την πρόσκληση και τη δυνατότητα συνεργασίας που έχουμε σε διάφορα επίπεδα. Ήθελα να ανοίξω και την κάμερα, αλλά δεν μου επιτρέπετε, δεν έχει σημασία. Θα ξεκινήσω από ένα σχόλιο του κ. Ραφαλίδη, την εξαιρετική ομιλία, ότι άμα κάνουμε
υπερηχογράφαμε σκιαγραφικό, θα μπούμε στην καρδιά της αντιμετώπισης των υπατοπαθών. Είστε στην καρδιά, ούτως ή άλλως, από κάθε άποψη. Πολλές εκφάνσεις των υπατικών νοσημάτων δεν μπορούμε να τις διεκπαιρεώσουμε καθ' ολοκληρία χωρίς τη βοήθειά σας. Και δεν είναι αυτό κολακία. Και ίσως είναι και ο λόγος που σας ακούω, διότι το σημερινό μάθημά σας είναι του απολύτου ενδιαφέροντός μου. Από εκεί και πέρα, η ελαστογραφία για εμάς θα θέλαμε να έχουμε σε κάθε ασθενή που βλέπουμε. Ας απαντήσω έτσι. Και έχουμε την εξοικείωση με το FibroScan, που πολλές φορές όμως δεν είναι διαθέσιμο. Όπως είπατε, είναι το πιο καλά μελετημένο και σε όλα τα δικά μας άρθρα αυτό αναφέρεται κυρίως. Στην πράξη όμως χρησιμοποιούμε και το CR-Wave ελαστογράφημα. Χάρηκα πάρα πολύ, κύριε Ραφαηλίδη, που είπατε ότι υπάρχει μεγάλη λεπικάλυψη των τιμών και δεν θέλω να πω πώς η ίνωση έχει. Απλώς να δώσω την τιμή των κιλοπασκάλ. Εκείνος που ξέρει να το ερμηνεύσει, θα το ερμηνεύσει όπως πρέπει. Πολλές φορές βλέπουμε αυθαιρέτως να λέγεται F2 ή F3 στάδιο ίνωσης. Να μην μακρηγορώ, τότε ένα ερώτημα ήθελα να κάνω. Η αντιστοίχηση των τιμών κιλοπασκάλ με το FibroScan της CR-Wave ελαστογραφίας είναι η ίδια? Υπάρχουν διαφοροποιήσεις? Τα νούμερα που δείξατε έως 7, αν θυμάμαι καλά, 7 με 9, 9 με 13, περίπου είναι και του FibroScan. Έχετε κάτι από τη βιβλιογραφία ως προς αυτό? Δεν υπάρχει απόλυτη σύγκριση. Είναι και οι δύο ελαστογραφικές μέθοδοι που χρησιμοποιούν παρόμοια τεχνολογία, ωστόσο δεν είναι απευθείας συγκρίσιμες. Άρα δεν είναι τα 7 kPa της Point το ίδιο με τα 7 kPa της του FibroScan. Μπορεί συχνά στην κλινική πράξη να το βλέπουμε χονδροειδώς έτσι, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς. Και μάλιστα, ναι, θα συμφωνήσω και αυτό που είπατε, ότι δεν βαφτίζουμε ποτέ ίνωση και στάδιο ίνωσης, και γι' αυτό και η κατευθυντήρια οδηγία της SRU, θα το είδατε, δεν μιλάει για FNF2, δίνει χαρακτηρισμούς πιο γενικού. Δηλαδή λέει απίθανη ίνωση μέχρι 5 kPa. Η 14 και πάνω είναι σχεδόν βέβαιη η ίνωση. Αφήνει λοιπόν, χρησιμοποιεί διαφορετική φρασιολογία και όχι στάδια ίνωσης. Οπότε υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των δύο μεθόδων, αλλά όχι απόλυτη ταύτιση. Τα 7 kPa της Point δεν είναι το ίδιο με τα 7 του FibroScan. Υπάρχει θετική συσχέτιση, αλλά δεν είναι ισοδύναμα. Ναι, ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα, αν με ακούτε. Ο Πρωτοπαπάς είμαι. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για τη σημαντική ομιλία, κύριε Φαϊλίδη. Πάντως βοηθάτε πάρα πολύ το τμήμα μας και αναδεικνύετε έτσι τους υπερήχους. Τόσο με το CR-Wave που κάνετε, θα είναι πολύ σημαντικό, θέλω να τονίσω στους ακτινολόγους της καθημερινής κλινικής πράξης, που φαίνεται ότι σύντομα θα έχουν όλα τα μηχανήματα τα υπερηχογραφικά αυτή τη δυνατότητα. Εμείς χάνουμε πάρα πολλούς ασθενείς με κύρωση, καλά αντιροπούμενοι, φτάνουν όμως στο τελικό στάδιο για να τους δούμε εμείς. Μόνο εσείς θα μας το στείλετε, γιατί πολύ συχνά το υπερηχογράφημα είναι φυσιολογικό. Μόνο το CR-Wave πραγματικά θα στείλει αυτούς τους ασθενείς σε εμάς. Και επίσης αυτό το SEUS φυσικά θα βοηθήσει πάρα πολύ τους κυρωτικούς ασθενείς, σε αυτούς που κάνουμε το screening. Έχουμε μεγάλες απώλειες με το υπερηχογράφημα. Νομίζω το SEUS θα μας δώσει μεγαλύτερες δυνατότητες. Συγχαρητήρια και πάλι. Σας ευχαριστώ. Αν μπορώ ένα γρήγορο σχόλιο, δεν ξέρω αν πέρασε. Θέλω να περάσει πολύ καλά το μήνυμα ότι στο B-Mode μπορεί να, πριν την κύρωση, να δείξει η ελαστογραφία παθολογικές τιμές που δεν φαίνονται ακόμα στο B-Mode. Άρα και σε ένα κατά τα άλλα φυσιολογικό ύπαρ μπορεί να έχουμε παθολογική και ελαστογραφία και λιπόδιδη είδηση από την ποσοτικοποίηση. Άρα είναι εντελώς ανεξάρτητη. Γιατί κάποιος θα σκεφτεί, μα είναι κυρωτικό το ύπαρ, το βλέπω. Ή δεν είναι, δεν το βλέπω. Λοιπόν, η ελαστογραφία θα δείξει την ίωση και πριν φτάσουμε στις αλλοιώσεις των B-Mode. Αυτό θα ήθελα να περάσει. Αυτό εννοούσε. Ναι, γι' αυτό το κυρωτικό το βλέπουμε εύκολα. Θα το δείτε κι εσείς. Εμείς θέλουμε πριν αυτή την ρήξη της αντιρρόπησης. Σωστά. Ωραία, πολύ καλή συζήτηση και ευχαριστούμε για τις παρεμβάσεις του συναδέλφου. Τώρα έχουμε την ευκαιρία να δούμε κάποια σχετικά περιστατικά. Θέλω να καλωσορίσω την κυρία Πυρού και να την ευχαριστήσω που είναι μαζί μας, να της ευχηθώ περαστικά καταρχήν. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω παρόλες τις δυσκολίες εξαιτίας της κατάστασης
Έχει την καλοσύνη και προετοιμάστηκε και θα μας παρουσιάσει τα περιστατικά που εμπεδώνουμε όσο μας είπε ο κύριος Ρωσογίδης. Σας ευχαριστώ κύριε Πρασφόπουλε. Μπορώ να ξεκινήσω να κάνω share screen? Ναι. Βλέπετε? Τώρα. Βλέπετε την παρουσίασή μου? Βλέπουμε, ναι. Κάνει παρουσίαση. Ωραία. Επομένως, καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Πύρο Νικολέτα και στη συνέχεια της ομιλίας του κυρίου Ραφαηλίδη θα δούμε 4 σχετικά περιστατικά από το τμήμα μας. Ξεκινάμε με το πρώτο περιστατικό που πρόκειται για έναν άνδρα 67 ετών, ο οποίος προσήρθε στο νοσοκομείο με εικόνα αιμορραγίας. Συγγνώμη που διακόπτω, πάντα παρουσίαση για να σου παίξουν και τα βίντεο. Είσαι απλά στο μέσο PowerPoint. Πάντα την παρουσίαση κάτω δεξιά. Το είχα πατήσει να βρίσκω. Α, ναι. Κλείσε το share screen και στο παράθυρο όταν φαντάζεται share screen βάλε όλη την οθόνη. Α, ναι, κλείσε το share screen, ξανακάνε share screen και επέλεξε όλη την οθόνη, όχι μόνο το PowerPoint, επέλεξε share screen και entire screen. Σωστά. Συγγνώμη για το... Δεν πειράζει. Εγώ συγγνώμη σε διέκοψα. Έρχεται. Τώρα το βλέπετε. Ναι, τώρα τέλεια, τέλεια. Σε ευχαριστούμε. Ωραία. Συγγνώμη για την τεχνική δυσκολία. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο περιστατικό, το οποίο είπαμε ότι είναι ένας άνδρας 67 ετών, ο οποίος προσήρθε στο νοσοκομείο με εικόνα αιμορραγίας από το ανώτερο πεπτικό. Από το ατομικό ιστορικό είχε υπατήτητα τύπου Β και γνωστούς κυρσούς ισοφάγου, ενώ στην οξία φάση έγινε ενδοσκοπική απολύνωση των κυρσών με τοποθέτηση εραστικών δακτηρίων. Προχωρώντας στην απεικόνηση, μετά την ένχυση σκιαγραφικού, γίνεται μια τριφασική αξονική, στην οποία αναδεικνύεται στο τμήμα 5 του ύπατος μια βλάβη 4 εκατοστών, η οποία εμφανίζει αρτηριακό υπερεμπλουτισμό, το βλέπουμε εδώ πέρα σε εγκάρσιο και στεφανιαίο επίπεδο, ενώ στην πυραία φάση η βλάβη αυτή αποπλένει, δηλαδή έχουμε wash-out και έχουμε και μια περιφερική εμπλουτιζόμενη κάψα. Όλα αυτά χαρακτηριστικά μιας βλάβης Lyrads 5, δηλαδή μιλάμε για ένα πιθανό υπατοκυταρικό καρκίνωμα. Επιπλέον απεικονιστικό εύρημα ήταν ότι η παρουσία θρόμβου στην πυλαία και στην άνω μεσεντέριο φλέβα, εδώ πέρα το βλέπουμε σε μη εικόνα σε στεφανιαίο επίπεδο, και μάλιστα ο θρόμβος παρουσίαζε αρτηριακό υπερεμπλουτισμό. Εδώ πέρα το βλέπουμε σε στεφανιαίο επίπεδο και εδώ σε ουβελιαίο. Επομένως, πιθανότατα ήταν ένας νεοπλασματικός, μη αποφρακτικός θρόμβος. Ακολουθεί η χορήγηση σκιαγραφικού περίχου, βλέπουμε και το βίντεο, στο οποίο η βλάβη εμφανίζει τυπικά χαρακτηριστικά ενός ήττα ΚΚ, δηλαδή βλέπουμε τον πρόωρο αρτηριακό υπερεμπλουτισμό πριν από το παρέγχημα, ενώ πιο καθυστερημένα, μετά τα 3 λεπτά, η βλάβη αρχίζει και αποπλένει, δηλαδή έχουμε ένα wash-out το οποίο είναι ήπιο και καθυστερημένο. Εδώ στατική εικόνα και εδώ μια overlay, στην οποία έχουμε αντιστοίχηση της βλάβης και του wash-out. Ενώ μετά την καταστροφή των μικροφυσαλίδων μπορούμε να πάρουμε μια εικόνα και εδώ πέρα, στην οποία να δούμε τα δυσμορφικά αγγεία μέσα στη βλάβη, δηλαδή να δούμε την αρχιτεκτονική της αγγείωσης. Ακολουθεί DSA, η οποία αναδεικνύει τον παθολογικό εμπλουτισμό και μια ενδαρτηριακή τοπικά κατευθυνόμενη θεραπεία με τη χορήγηση ραδιενεργών μικροσφαιρίων, δηλαδή ο ραδιοεμβολισμός, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, αυτό το περιστατικό ήταν και ο πρώτος σε όλη την Βόρεια Ελλάδα και έγινε στο τμήμα μας. Δεύτερο περιστατικό, άνδρας 50 ετών, και αυτός προσήρθε στο νοσοκομείο με αιμορραγία από το ανώτερο πεπτικό. Από το ατομικό ιστορικό, είχε υπατήτητα τύπου Β και αναφερόμενη κατάχρηση αλκοόλ, ενώ από τα εργαστηριακά είχε αυξημένες τρασαμινάσες και αυξημένη α-φετοπρωτεΐνη. Ενδοσκοπικά απεικονίστηκαν πολλαπλή κυρσή και πυραία γαστροπάθεια, ενώ στον πρώτο υπερηχογραφικό έλεγχο που γίνεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, απεικονίζεται ένα ύπαρ το οποίο είχε κυρωτική διαμόρφωση, δηλαδή ήταν ανομοιογενές και οζώδες, μια ασυνοδός σπληνομεγαλία, και κυρίως απεικονίζεται η πυλαία φλέβα διατεταμένη και με ηχογενές υλικό εντός αυτής, ως επιθρόμβου. Ενώ εδώ πέρα βλέπουμε και την πλήρη απουσία σημάτων ροής κατά τον έλεγχο Ντόπλερ. Ο ασθενής μας προσκομεί από κάποιο μια αξονική, η οποία δυστυχώς είχε μόνο φλεβική φάση, αλλά και στην οποία πάλι απεικονιζόταν ο θρόμβος στην πυλαία και στον κάτω κλάδο για το δεξιόλοβο του ύπατος, αλλά δεν απεικονιζόταν κάπου σαφώς
η βλάβη, δηλαδή το υπατοκυταρικό καρκίνωμα. Γίνεται μαγνητική τομογραφία στο τμήμα μας, στην οποία απεικονίζεται μια μεγάλη βλάβη με παθολογικό σήμα στην ΤΑΒ2, το οποίο μάλιστα επεκτηνόταν και στην πυρεα φλέβα, με χαμηλή ένταση σήμα στην υπατοειδική φάση, επομένως μιλάμε για ένα ΙΤΑΚΑΚΑ, ενώ η βλάβη περιόριζε και την διάχυση και αυτός ο περιορισμός της διάχυσης επεκτηνόταν και στην πυρεα φλέβα. Όλα αυτά τα ευρήματα συνηγορούν για ένα υπατοκυταρικό καρκίνωμα με νεοπλασματικό θρόμβο. Ακολουθεί η εξέταση με σκιαγραφικό υπερήχον. Εδώ είναι πολύ σημαντικό να, δούμε τον ταυτόχρονο εμπλουτισμό της πυρέας, δηλαδή του θρόμβου, με την υπατική αρτηρία. Βλέπουμε ότι εμπλουτίζονται ταυτόχρονα. Επίσης, μπορούμε να δούμε και στο βίντεο και την βλάβη, η οποία και αυτή έχει έναν προώρο αρτηριακό υπερεμπλουτισμό. Επομένως, έχουμε μία βλάβη με προώρο αρτηριακό υπερεμπλουτισμό, η οποία αποπλένει, επομένως, ο Lyrat 5, ενώ έχει washout και ο θρόμβος μέσα στην πυλαία. Έπειτα, με υψηλής ενέργειας παλμό, μπορούμε να καταστρέψουμε τις μικροφυσαλίδες και αναδεικνύεται πάλι ο ταυτόχρονος εμπλουτισμός της πυλαίας, του θρόμβου μέσα στην πυλαία και της υπατικής αρτηρίας. Τρίτο περιστατικό, άνδρας 88 ετών, ο οποίος σε έναν τυχαίο έλεγχο ρουτίνας βρέθηκαν αυξημένα επίπεδα στις τρανσαμινάσεις και στην α-φετοπρωτεΐνη, επομένως ακολούθησε κάποιος απεικονιστικός έλεγχος. Σε μια μαγνητική τομογραφία αναδεικνύεται στο τμήμα 2 του ύπατος και στον αριστερό λοβό ένα μόρφωμα 2 εκατοστών, το οποίο έχει ενδιάμεσο σήμα στην ΤΑΒ2, έχει έναν ήπιο περιορισμό της διάχυσης, ενώ μετά τη χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας βλέπουμε ότι έχει αρτηριακό πρώιμο εμπλουτισμό, έχει μια ταχεία απόπληση στη φλεβική φάση, ενώ σε πιο καθυστερημένη φάση, αυτή είναι κάπου στα 3 λεπτά, βλέπουμε ότι σχηματίζει ψευδοκάψα. Ευρήματα που συνηγορούν για βλάβη Lyrat 5. Έρχεται σε εμάς για να κάνουμε... Βλέπουμε αρχικά στο B-mode μια μεγάλη υπόηχη βλάβη και μετά τη χορήγηση μικροφυσαλίδων, αυτό το μόρφωμα έχει τα τυπικά χαρακτηριστικά ενός ΙΤΑΚΑΚΑ, δηλαδή έχει αρτηριακό πρόωρο υπερεμπλουτισμό, έχει δυσμορφικά αγγεία σε αυτή την εικόνα στην MIP, ενώ εμφάνισε και washout, την οποία δυστυχώς δεν έχουμε καταγράψει σε εικόνα. Ακολουθεί DSA και χημιοεμβολισμός και επανέρχεται ο ασθενής για επανέλεγχο μετά από ένα μήνα, όπου βλέπουμε εδώ πέρα τη βλάβη, η οποία έχει απουσία εσωτερικού εμπλουτισμού. Επομένως, ήταν μια επιτυχής θεραπεία, ένας επιτυχής χημιοεμβολισμός. Τέταρτο περιστατικό, το οποίο πρόκειται και για μια υποτροπή, μια γυναίκα 77 ετών, η οποία από το ατομικό ιστορικό έχει υπατήτητα τύπου Β, δύο εστίες ΙΤΑΚΑΚΑ, στις οποίες είχαν προηγηθεί χημιοεμβολισμοί. Κατά τον επανέλεγχο κάνει μια αξονική τομογραφία, η οποία ήταν μη διαγνωστική λόγω κακού συγχρονισμού της αρτηριακής φάσης. Επομένως, δεν έγινε δυνατόν να αναδειχθεί κάπου ένας αρτηριακός υπερεμπλουτισμός. Επομένως, αποφασίζουμε να την εξετάσουμε και με τη χορήγηση σκιαγραφικού υπερήχων. Αρχικά βλέπουμε στο B-mode, βλέπουμε ότι η βλάβη ξεχωρίζει από το γύρο παρένχημα, color και power doppler. Δεν φαίνεται κάποιο σημείο εσωτερικής αγγείωσης, αλλά μετά τη χορήγηση σκιαγραφικού απεικονίζεται ένα τυχωματικό ζύδιο με εσωτερικό εμπλουτισμό. Το βλέπουμε εδώ, να παίξει και το βίντεο. Βλέπουμε δηλαδή και μια περιοχή υπερεμίας και ένα ή πιθανά και δεύτερο εσωτερικό ζύδιο. Τώρα, χρησιμοποιώντας τα κριτήρια Lyrat για τον αξονικό και τον μαγνήτη, καθώς είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν έχουν εκδοθεί ακόμα κριτήρια Lyrat για το ΣΕΟΥΣ για την παρακολούθηση της θεραπείας, επομένως χρησιμοποιούμε τα Lyrat για τον αξονικό και τον μαγνήτη, βλέπουμε ότι αυτά τα χαρακτηριστικά είναι συμβατά με υποτροπή όγκου, δηλαδή αυτό που είναι μια οζόμορφη αλλίωση με εσωτερικό εμπλουτισμό και πρώιμο αρτηριακό υπερεμπλουτισμό. Επομένως, αυτά τα ευρήματα είναι συμβατά με υποτροπή όγκου ή πολυματικό όγκο. Ακολουθεί DSA, η οποία συμφωνεί με τα ευρήματά μας και χημιοεμβολισμός, και οι ασθενείς επανέλεγχο, όπου βλέπουμε εδώ τη βλάβη, τώρα πια τη θεραπευτήσα βλάβη, καθώς δεν έχουμε εσωτερικό εμπλουτισμό, επομένως ήταν ένας επιτυχής χημιοεμβολισμός. Με αυτή τη διαφάνεια θέλω και εγώ να πω κάτι που το ανέφερε πριν και ο κύριος Ραφαηλίδης,
το πλεονέκτημα που έχει αυτή η μέθοδος, καθώς αυτή η εξονική είναι του ίδιου ατόμου, και βλέπουμε εδώ ότι η λιπιοδόλη είναι υπέρπυκνη, επομένως θα μπορούσε να μας αποκρύψει κάποιον αρτηριακό υπερεμπλουτισμό. Αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει στην τεχνική μεσαίους, όπως βλέπουμε B-mode και μετά από χορήγηση σκιαγραφικού. Επομένως, είναι μια πολλά υποσχόμενη τεχνική για την παρακολούθηση ή τα ΚΚ μετά από θεραπεία. Επομένως, κλείνοντας, με τα σκιαγραφικά υπερήχου είδαμε και μια θεραπευτήσα βλάβη και μια υποτροπή και ένα πρωτοδιαγνωστέν υπατοκυταρικό καρκίνωμα. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τον κύριο Ραφαηλίδη για τη βοήθειά του. Νικόλα, σας ευχαριστούμε. Τα περιστατικά ήταν πολύ καλά και η παρουσίασή σου ήταν πάρα πολύ καλή. Και πραγματικά επεδώνουμε αυτά που ο κ. Ραφαηλίδης πολύ, πολύ εύλογα και πολύ περιεκτικά μας είπε. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση ή κάποιο τελικό σχόλιο, είτε από τους παρόντες είτε από όσους είναι συνεδεμένοι, παρακαλώ γι' αυτό. Αν όχι, να ευχαριστήσουμε πάλι κ. Ραφαηλίδη για την παρουσίασή σας, να ευχαριστήσουμε την κυρία Πύρο επίσης και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε όλους. Να έχετε ένα καλό απόγευμα.